κάνετε πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Στο σημερινό βιντεάκι, όπως είδατε και κάτω στον τίτλο, θα σας δείξω πως κάνω edit τις φωτογραφίες μου για το Instagram και συγκεκριμένα για τα stories. Με ρωτάτε πάρα πολύ ποια εφαρμογή χρησιμοποιώ και πως ακριβώς τη χρησιμοποιώ για να έχω αυτά τα ωραία pink, orange, shade. Νομίζω αυτό είναι ένα τελείως διαφορετικό βίντεο. Εμείς τώρα θα εστιάσουμε κυρίως στα Instagram stories. Θα σας δείξω πως κάνω edit δημιουργικά τα Instagram stories με την εφαρμογή Pixar, η οποία είναι και sponsor για το συγκεκριμένο βίντεο. Θα σας δείξω πως έφτιαξα αυτές εδώ πέρα τις φωτογραφίες. Αν θέλετε και εσείς μπορείτε να τις κάνετε με την εφαρμογή Pixar. Από κάτω στην περιγραφή θα βρίσκεται το link της εφαρμογής αν ενδιαφέρεστε κι εσείς. Οπότε ας ξεκινήσουμε και μην καθυστερούμε. Κάπου εδώ πέρα θα σας βάλω να βλέπετε την οθόνη του κινητού μου για να δείτε πώς ακριβώς τις κάνω. Έχουμε λοιπόν αυτήν εδώ πέρα τη συγκεκριμένη φωτογραφία, η οποία έχει φυσικά edit, έχει ένα ωραίο φίλτρο, έχει τα δικά μου φίλτρα. Πρώτο πράγμα που θα κάνουμε για να είναι Instagram stories, παρατηρήσατε λοιπόν ότι η εφαρμογή και η φωτογραφία είναι έτσι. Σε αντίθεση φυσικά με το Instagram story που έχει αυτή τη μορφή. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να πάμε στο fit και να διαλέξουμε εδώ πέρα που λέει story. Βλέπετε λοιπόν έχει πάρα πολλά, έχει square, έχει portrait, έχει ό,τι διαστάσεις θέλετε εσείς, έχει facebook post, έχει facebook cover, εξώφυλλο, πάρα πολλά. Και επίσης να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι κάποια πράγματα στην εφαρμογή είναι επιπληρωμής, κάποια άλλα όμως δεν είναι επιπληρωμής, είναι και τελείως δωρεάν, οπότε μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Εγώ εννοείται χρησιμοποιώ τη free έκδοση, το πάω με την ίδια μου τη φωτογραφία, βλέπετε. Έτσι θα το βάλω. Τέλειο. Απλά πατάμε λοιπόν. Πάμε τώρα να βάλουμε εφέ. Είπαμε θέλουμε το χαρτί. Έχει πάρα πολλά εφέ όπως μπορείτε να δείτε. Αυτά που έχουν από πάνω την κορνούλα είναι αυτό που χρειάζεται να πληρώσετε. Οπότε δεν μπορούμε να τα κάνουμε γιατί πρέπει να πληρώσεις 3,99 κάτι τέτοιο. Εμείς κάνουμε ένα λογαριασμό. Τελείως δωρεάν. Θα πάω με αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα σας φαίνεται λίγο περίεργο. Λέτε, μα κοίτα πως άλλαξε το preset, ξέρω εγώ, όλο αυτό το χαρτί. Κι όμως μπορείς να το επεξεργαστείς. Μπορείς να βάλεις θόρυβο, αυτό το θόρυβο σε αυτά τα pixel, τα χαλασμένα στη φωτογραφία που την κάνουν πιο vintage. Μπορείς να κάνεις fade. Εγώ θα το κάνω λίγο fade. Έχει εδώ πέρα διάφορες εφαρμογές που τα κάνουν light, πιο soft light λέει. Hard light και difference. Ωραία, εγώ νομίζω θα πάω με το ανοιχτότερο, το lighten που λέει, apply. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε τη φωτογραφία μας τώρα κάπως έτσι πιο retro και το επόμενο που θέλω να κάνω είναι να αλλάξω λίγο χρώμα στα μαλλιά μου γιατί τα χτυπάει πολύ ο ήλιος. Λοιπόν, πάμε στο Beautify, Hair Color, εντάξει αυτό είναι πολύ κόκκινο. Βλέπετε λοιπόν πόσα χρώματα έχει και δεν είναι μόνο αυτά, έχει πολλά παραπάνω. Θα πάμε σε μία λίγο έτσι πιο καφέ απόχρωση. Τέλεια. Ωραία. Βλέπετε λοιπόν τη διαφορά. Εντάξει, δεν μπορώ να το αποφύγω τελείως. Τώρα, αφού βάλαμε και αυτά, πάμε να γράψουμε κάτι. Λοιπόν, Σαντορίνη. Και το έχουμε εδώ πέρα. Πάμε να κάνουμε τώρα τα fonts. Να αλλάξουμε λίγο έτσι τη γραμματοσειρά. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε κάτι cutie. Αυτό νομίζω μου αρέσει πιο πολύ. Τέλεια. Θα βάλουμε και ένα χρώμα. Τέτοιο. Και θα βάλω και ένα gradient. Να έχει διχρωμία. Ωπς, καλέ, τι έχω πάθει και δεν τα πατάω τα χρώματα. Τέλεια. Μου άρεσε πάρα πολύ η συγκεκριμένη φωτογραφία. Wow. Την κάνουμε save. Πατάμε next, χ. Και εδώ πέρα κάνουμε save, download photo. Για φίνιση. Τέλεια, και αποθηκεύτηκε. Αυτή ήταν η πρώτη φωτογραφία. Επόμενη φωτογραφία είναι αυτή εδώ πέρα. Οπότε σκέφτηκα να κάνω κάτι με sketch. Δηλαδή κάτι με σχέδιο. Θα βάλω πρακτικά τον εαυτό μου να κάθεται δίπλα μου στο παράθυρο.
Περιμένουμε λίγο να φορτώσει. Αναλύει γενικότερα τον εαυτό μου και την εικόνα. Liners έχουμε έντονη. Και... τέλεια. Είναι λίγο creepy η συγκεκριμένη φωτογραφία, αν σκέφτεσαι ότι έχω βάλει τον εαυτό μου να κάθεται δίπλα μου με sketch. Και εδώ θα βάλω το lighten, μου αρέσει πιο πολύ νομίζω. Πατάμε apply. Πάμε όμως να την κάνουμε για story. Για story. Για background έτσι color θα βάλουμε κάτι έτσι πιο green, πιο μουντό. Τώρα, πού είστε παιδιά, τα stickers λοιπόν. Θα γράψουμε εδώ πέρα moon, φεγγάρι. Μου αρέσει πάρα πολύ το φεγγάρι, μου αρέσει πάρα πολύ η σελήνη. Οπότε, why not. Και θα βρούμε μία φωτογραφία ωραία του φεγγαριού. Βλέπετε ότι και εδώ κάποια είναι επιπληρωμής. Βάλω αυτό. Θα το βάλω εδώ πάνω ακριβώς στο κέντρο. Έτσι. Το συγκεκριμένο δεν θα το βάλω ακριβώς έτσι έντονο. Θα το ρίξω λίγο έτσι στο πάστι του. Και θα το κάνω έτσι λίγο... ούψ. Blend. Δείτε τι μπορείς να κάνεις έτσι. Wow. Νομίζω... ένα τέτοιο είναι πολύ ωραίο. Ναι, είναι αρκετά ωραίο αυτό το overlay, μου αρέσει πολύ. Μπορείτε να του βάλετε και εφέ. Εγώ θα του βάλω πάλι το sketch και αυτού έτσι ώστε να φαίνεται πιο περίεργο. Θα του αφήσω όμως αυτήν εδώ πέρα τη γραμμή που έχει, που είναι έτσι μια απλή γραμμή λευκή. Ναι, νομίζω ότι είναι ok. Θα την κάνω πιο έντονη τη γραμμή. Και καθόλου fade. Ναι, νομίζω έτσι είναι πολύ ωραίο. Wow. Ok. Αυτή είναι η φωτογραφία, η τελική. Θα την αποθηκεύσω και αυτήν. Αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι τις φωτογραφίες μπορείτε να τις εμπνευστείτε και να κάνετε ό,τι ακριβώς σας αρέσει εσάς. Γενικότερα δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο πατρόν που πρέπει να ακολουθήσετε. Η εφαρμογή έχει αρκετά αυτοκόλλητα και μπορείτε να παίξετε με αυτά, να κάνετε έτσι διάφορα overlays και. Ξέρετε γενικότερα κάνει εύκολη τη ζωή σου, έχει πάρα πολλά πράγματα που δεν στα προσφέρει το Instagram και είναι ένας γρήγορος τρόπος να πειραματιστείς με τις φωτογραφίες σου. Γενικότερα όσο πιο ωραία story έχεις, όσο πιο μεγάλο θέμα και ωραίο θέμα. Οπότε από κάτω στην περιγραφή θα αφήσω το link της εφαρμογής αν ενδιαφέρεστε να την κατεβάσετε. Μπορεί να τρομάξετε να σας ζητήσει πληρωμή και όλα αυτά. Απλά θα πατήσετε χ, θα κάνετε το λογαριασμό σας. Αν έχετε κάποια πορεία εδώ πέρα στο Instagram μπορείτε να μου ερωτήσετε ό,τι χρειάζεστε. Γενικότερα είναι μια πάρα πολύ καλή εφαρμογή με πάρα πολλές δυνατότητες. Εντάξει, δεν μπορείς να τα κάνεις όλα δωρεάν, αλλά γενικότερα μπορείς να κάνεις αρκετά πράγματα. Έχει πολύ περίεργα πραγματάκια να κάνει. Όπως έτσι κάνω κάποιες φωτογραφίες, όλα αυτά εδώ πέρα που σας έδειξα ήταν ενδεικτικά, δεν κάνω κάθε φορά το συγκεκριμένο. Ήταν έτσι λίγο για να παίξουμε και να δείτε κι εσείς την εφαρμογή. Υπάρχουν και άλλες πολλές φωτογραφίες που έχω κάνει, όπως για παράδειγμα αυτή εδώ πέρα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε το μόνο που έκανα σε αυτή τη φωτογραφία είναι να βάρω το πινέλο και να κάνω λουλουδάκια. Δεν έκανα τίποτα ιδιαίτερο. Και έβαλα μετά ένα sticker λουλούδι στο πρόσωπό μου, το οποίο του δίνει αυτό το φωτεινό εφέ, αλλά και φαίνονται και τα φύλλα από πίσω. Ναι, γενικότερα μπορείτε να παίξετε με πάρα πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολύ απλή εφαρμογή. Μπορεί να σας ζητήσει στην αρχή να πληρώσετε, αλλά εσείς εννοείται, αν θέλετε να τη δοκιμάσετε, δεν θα πληρώσετε. Θα απαντήσετε χ και θα συνεχίσετε να κάνετε κανονικά το λογαριασμό σας. Όποιοι έχουν κάποια πορεία, ας μου στείλουν εδώ πέρα ένα μήνυμα να τους βοηθήσω αν χρειάζεστε κάτι. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας βοηθήσω. Εννοείται πως η εφαρμογή, αν θέλετε να την κατεβάσετε, θα βρίσκεται από κάτω στην περιγραφή και να κάνετε το δικό σας λογαριασμό. Οπότε ναι, αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα μεγάλο like, subscribe, το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε πότε ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Γεια σας! Stuck in your traffic light with my stupid mouth. There's the yellow sign. Means that done or fine. Now that I cannot control you. Επίσης βοηθάει πάρα πολύ και το Instagram που μπορείς να δημιουργήσεις γραμμές, που μπορείς να γράψεις. Επίσης βοηθάει πάρα πολύ και το Instagram που έχει κάποια...
Ωραία.